Αυτό που αντικρίσαμε σήμερα στον τόπο του δυστυχήματος είναι τραγικό. Είναι βέβαια αποτέλεσμα μιας ολόκληρης πολιτικής των τελευταίων χρόνων που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις απέναντι στο σιδηρόδρομο και όχι μόνο στο σιδηρόδρομο και δεν είναι αποτέλεσμα της κακιάς μας μοίρας. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη μέσων προστασίας και στην κυκλοφορία αλλά ακόμα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Εκεί λοιπόν οφείλεται, εκεί πρέπει να ψάξουμε τους ενόχους και όχι να τα φορτώνουμε κάθε φορά σε κάποιον εργαζόμενο επειδή έκανε κάποιο ανθρώπινο λάθος. Αυτό πάντα θα γίνεται, γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, όταν συμβεί να μπορέσουμε να μετριάσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και αν είναι δυνατόν να μην συμβεί ποτέ το ανθρώπινο λάθος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόση που πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν όλα αυτά χωρίς μεγάλα έξοδα. Τώρα, να κάτσουμε και να ρωτηθούμε γιατί οι εταιρείες δεν τα εφαρμόζουν αυτά. Το αποτέλεσμα, σαν απάντηση, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ότι κυνηγάνε συνέχεια το κέρδος και όχι βέβαια τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Τη δυνατότητα να έχει ο κόσμος, ο λαός, ο ελληνικός, ασφαλείς μεταφορές, σύγχρονες, για να μπορεί να υλοποιεί κάθε φορά τις μεταφορικές του ανάγκες. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και πρέπει όλα αυτά να είναι κριτήριο ψήφου για τον ελληνικό λαό.